Γεια σας, χρόνια πολλά και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, να σας πω ότι εγώ είμαι η Νάγια. Καλώς ήρθατε. Είμαι ραδιοφωνική παραγωγός, εκφωνήτρια διαφημιστικών κειμένων, DJ, αλλά και παθιασμένη με το μακιγιάζ και το skincare. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για το μακιγιάζ και συγκεκριμένα θα δημιουργήσω για σας ένα εορταστικό μακιγιάζ με προϊόντα αποκλειστικά από την βασική συλλογή της Kiko Milano. Αυτό το βίντεο γίνεται σε συνεργασία με την Kiko που μου έστειλε αυτό το τεράστιο κουτί και μου έδωσε την ευκαιρία να επιλέξω και προϊόντα για να σας χαρίσω. Θα έχουμε λοιπόν δύο νικητρίες, μία εδώ στο YouTube και μία στο Instagram, όπου η κάθε μία θα κερδίσει 5 προϊόντα της Kiko Milano που έχω επιλέξει εγώ, που είναι τα αγαπημένα μου. Λεπτομέρειες για τον giveaway θα βρείτε στην περιγραφή. Ακολουθήστε τους όρους ευλαβικά και πιστά, γιατί δεν έχω χειρότερο, παιδιά, από το να ακυρώνω συμμετοχές από τη στιγμή που κάποια από εσάς έχει κληρωθεί, γιατί ας πούμε δεν είχε κάνει subscribe στο κανάλι, ok? Προσοχή σε αυτό, αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα και πατήστε και το κουδουνάκι, γιατί όλα αυτά με βοηθάνε πάρα πολύ και εσείς θα ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Τι έγινε, Μαρτινάκη? Ξύπνησες, αγάπη μου? Θα κάτσεις εδώ να μου κάνεις παρέα στο γύρισμα? Σε λατρεύω. Λοιπόν, έχω βάλει και τα καλά μου, όπως βλέπετε. Φορώ αυτό το υπέρλαμπρο φόρεμα, γιατί σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε χρυσό και στα μάτια. Θα ξεκινήσω όμως ενυδατώνοντας το πρόσωπο και επειδή δεν έχω primer, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το Pearly Radiance Moisturizing Gel. Είναι από την Limited Edition γιορτινή συλλογή της Kiko Milano. Ελπίζω ότι είναι ακόμα διαθέσιμο. Η οποία λέγεται Holiday Fable, παιδιά. Είναι τέλειο, πάρα πολύ δροσερό, πάρα πολύ ενυδατικό, δεν κολλάει καθόλου, γλιστράει στην επιδερμίδα και νομίζω ότι θα το λατρέψετε ό,τι τύπου επιδερμίδας κι αν έχετε. Δείτε μέσα, έχει κόκκους χρυσού, είναι απίθανο. Για foundation έχω επιλέξει αυτό εδώ, είναι το Nothing Matter, ένα foundation με matte τελείωμα, ειδικά για εσάς που είστε λιπαρές, μεικτές ή κανονικές. Είναι στην απόχρωση 2 gold, που ενδεχομένως να είναι λίγο σκούρα αυτή την εποχή για εμένα, αλλά θα τα ισορροπήσουμε όλα, θέλω να πιστεύω, με το concealer μας, οπότε θα βάλω αρκετό και θα το απλώσω με ένα πινέλο διπλών ινών που βρίσκω το απλώνει τέλεια. Είναι ένα foundation μέτριας προς υψηλής κάλυψης, μπορείτε να το χτίσετε και αυτό θα κάνω τώρα σε μερικά σημεία που βλέπω ότι το χρειάζομαι και τελικά το χρώμα νομίζω ότι έκατσε μια χαρά. Συνεχίζω με concealer, αυτό είναι το Skin Tone Concealer στην απόχρωση νούμερο 6, μη σας τρομάζει, θα δείτε δεν είναι πάρα πολύ σκούρο και έχω να πω ότι τα κορίτσια εκεί στο κατάστημα της Kiko Milano στο Mall είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά και πραγματικά ξέρουν τις αποχρώσεις και τους τόνους που ταιριάζουν στην επιδερμίδα μας και είναι πάρα πολύ βοηθητικές. Θα το απλώσω λοιπόν με το ίδιο πινέλο και θα το στρώσω και με τα δάχτυλά μου, γιατί παιδιά έχουμε ξαναπεί ότι η θερμότητα από τα δάχτυλα είναι αυτή που βοηθάει το προϊόν να γίνει ένα με την επιδερμίδα σας. Είναι ένα ελαφρύ κονσίλερ θα έλεγα, δεν θα βαρύνει ούτε εσάς που έχετε πιο βαθιές ρητίδες κάτω από τα μάτια. Όπως βλέπετε ενυδατώνει, γεμίζει εδώ την περιοχή και προσφέρει και αρκετά καλή καλυπτικότητα. Θα βάλω και λίγο στο κέντρο του προσώπου, εδώ ανάμεσα στα μάτια, στη ράχη της μύτης, στην περιοχή εδώ γύρω από τα ρουθούνια, πάνω και κάτω από το χείλος, για να δώσω λίγο φως. Και για να σετάρω τη βάση μου θα χρησιμοποιήσω την Universal Veil Finishing Powder, που δεν έχει χρώμα όπως βλέπετε, είναι λευκή αλλά δεν αφήνει λευκό βέβαια στην επιδερμίδα, είναι διάφανη, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τόσο ελαφριά, τόσο φίνα πούδρα και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί έχει στρώσει τώρα και έχει κάτσει το κονσίλερ στη θέση του χωρίς να φαίνεται βαριά η περιοχή γύρω από τα μάτια. Και με το πιο fluffy πινέλο μου θα πάρω αρκετή ποσότητα και θα την πιέσω και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Τώρα που είμαι σίγουρη ότι όλα θα μείνουν στη θέση τους, θα συνεχίσω με τα φρύδια. Έχω ένα πολύ λεπτό μολυβάκι. Είναι το Precision Eyebrow Pencil στην απόχρωση 02. Έχει από τη μία το μολυβάκι του που είναι και πάρα πολύ ωραία ξυσμένο και από την άλλη ένα βουρτσάκι για να τα χτενίσουμε στη συνέχεια. Και το χρησιμοποιώ τις τελευταίες μέρες και οφείλω να ομολογήσω ότι με έχει βολέψει αρκετά και μου αρέσει και το χρώμα του. Πάμε σε bronzer, Flawless Fusion Bronzer Powder στην απόχρωση 05. Θα ξεκινήσω από πίσω κοντά στα αυτιά μου και θα αρχίζω να το φέρνω σιγά σιγά προς τα μπροστά για να ζεστάνω το πρόσωπο εδώ στα μάγουλα πρώτα, μετά στους κροτάφους και στη συνέχεια στο σαγόνι και στο πηγούνι όπως κάνουμε πάντα. Το φέρω και λίγο εδώ κάτω στο λαιμό. Λατρεύω το πόσο εύκολα μπλεντάρεται, παιδιά, με το που το ακουμπάς, πραγματικά αφήνει χρώμα. Αλλά όχι πάρα πολύ χρώμα, μπορείς να το χτίσεις και μπλεντάρεται εξαιρετικά.
Λοιπόν, πάμε γύρω από τη μύτη να κάνουμε και ένα ελαφρύ contour όπως πάντα. Θα βάλω και λίγο ρουζάκι τώρα, είναι το Unlimited Blush στην απόχρωση 02. Δείτε γλυκό χρωματάκι και νομίζω ότι θα πηγαίνει πάρα πάρα πολύ με το μακιγιάζ που έχω στο μυαλό μου να κάνουμε σε μάτια και χείλη. Θα το περάσω και λίγο πάνω από τη μύτη όπως πάντα και εδώ στους κροτάφους ίσα να φαίνεται, απλά για να δένουν όλα μεταξύ τους. Και πάμε στα χείλη γιατί επειδή θα είναι έντονα όπως είχα κάνει και την προηγούμενη φορά, θέλω να τα σχηματίσω και να τα γεμίσω. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το μολύβι που λέγεται Everlasting Color Precision Lip Liner στην απόχρωση 409. Και είναι αυτό εδώ το κατακόκκινο. Και το κραγιόν είναι το Velvet Passion Matte Lipstick στην απόχρωση 312. Χρωματάρα, καταπληκτική. Και matte, γιατί ξέρετε ότι εγώ τα λατρεύω τα matte και είναι και πιο σταθερά τώρα όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε για lip liner πρώτα. Είναι μηχανικό αυτό, δεν χρειάζεται να το ξύνεται και κάθε φορά. Και γράφει φανταστικά. Ίσα που το ακουμπάω στα χείλη. Και πάμε να δοκιμάσουμε και αυτό εδώ το κραγιόν. Παιδιά, πρώτη φορά το φοράω, καταπληκτικό, απόλυτο κόκκινο. Αυτό που θέλουμε για τις γιορτές και που δεν κυτριρίζει τα δόντια, αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και ειλικρινά νομίζω ότι είναι μία από τις ελάχιστες φορές που κατάφερα και έβαλα lip liner και κραγιόν χωρίς να λερωθώ, χωρίς να ξεφύγω από τα όρια. Μπράβο μου. Λοιπόν, πάμε στην παλέτα ματιών. Είναι μια φανταστική μικρή παλέτα την οποία μπορείτε να την έχετε μαζί σας παντού και πάντα. Έχει τέλειες, έτσι πολύ κλασικές και σκισικάτες αποχρώσεις. Είναι η Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette στην απόχρωση 01. Έχει και καθρεφτάκι και μαντέψτε από ποια απόχρωση θα ξεκινήσουμε, φυσικά από την πιο απαλή. Δεν θα βάλω βάση για σκιά στα μάτια μου, έχω βάλει μόνο το κονσίλερ το οποίο και έχω σετάρει. Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτή εδώ τη σκιά που είναι matte και θα γεμίσω ουσιαστικά το βλεφαρό μου μέχρι πάνω, μέχρι το φρύδι. Θα συνεχίσω παίρνοντας με το ίδιο πινέλο αυτή εδώ την καφέ. Θα την τεινάξω για να μην έχω πάρα πάρα πολύ προϊόν στο πινέλο μου και θα κάνω τη γνωστή σκίαση εδώ με ανοιχτό το μάτι στο κόκαλο. Κοιτώντας ευθεία προτείνω να το κάνετε αυτό, βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που θέλετε να κάνετε το σβήσιμο. Θα τη χτίσω και λίγο στο εξωτερικό βέα όπως πάντα. Πολύ ωραία απλώνονται αυτές οι σκιές, παιδιά. Κοιτάξτε πόσο εύκολα τώρα γίνεται το μπλεντάρισμα, έτσι. Με δύο κινήσεις. Με αυτό το πινέλο τώρα που έχει πιο πυκνές τριχίτσες θα πάρω την πιο σκούρα καφέ σκιά. Και θα σκουρίνω την εξωτερική γωνία αλλά και τη βάση εδώ των βλεφαρίδων μου προς το έξω μέρος, από τη μέση και προς τα έξω. Και ελπίζω να είστε έτοιμοι γιατί φτάνουμε τώρα στο καλύτερο σημείο, στο σημείο στο οποίο θα πάρω αυτή εδώ τη χρυσή σκιά με το δάχτυλό μου που δεν υπάρχει, είναι εντυπωσιακότατη, απαστράπτουσα, πολύ πολύ λαμπερή και θα ξεκινήσω από το κέντρο του βλεφάρου. Τρελαίνομαι όταν βλέπω τέτοιες σκιές, παιδιά, δεν φεύγει το γκλίτερ. Κολλάει κατευθείαν με το που ακουμπάς το δάχτυλό σου και το ακουμπάς το βλέφαρο. Μπορείτε βέβαια να κάνετε το ίδιο αν έχετε ανασφάλεια και με ένα βρεγμένο πινέλο. Αλλά εμένα μου αρέσει τώρα αυτή η εφαρμογή και θα το φέρω και λίγο προς τα πάνω εδώ στο κέντρο. Πάντως μια φορά glitter glue δεν χρειάζεστε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Λοιπόν, και ό,τι έχει περισσέψει στο δάχτυλό μου θα το περάσω και πάνω από το σκούρο χρώμα και θα το σβήσω, βλέπετε, προς τα έξω και προς τα πάνω. Ό,τι έχει περισσέψει. Εδώ τώρα στο εσωτερικό του ματιού που δεν μπορώ να είμαι πολύ συγκεκριμένη με το δάχτυλο θα πάρω ένα πινελάκι καθαρό, πλακέ, θα πάρω το χρυσό μου αυτό χρώμα και θα το τοποθετήσω εκεί ακριβώς που θέλω, ειδικά αν έχετε και μακριά νύχια, δεν θα μπορείτε να τα κάνετε αυτά με το δάχτυλο, λογικό είναι. Υπέρλαμπρες, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και αυτό εδώ το πιο διακριτικό χρυσό το οποίο θα ήθελα να δοκιμάσω και να το βάλω εδώ στο εσωτερικό προς τα πάνω για να κάνει ένα ωραίο σβήσιμο το glitter. Πάρα πολύ ωραίο είναι και αυτό. Αν θέλετε κάτι πιο διακριτικό δηλαδή, μια χαρά γράφει υπέροχα. Αλλά εγώ δεν ήρθα σήμερα εδώ για να σας δείξω κάτι διακριτικό, το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, πάμε και στο κάτω μέρος των ματιών. Θα πάρω το ίδιο πινέλο με τις πολύ πυκνές τριχούλες που χρησιμοποίησα πριν και την σκούρα καφέ σκιά και θα τη φέρω σύριζα στη γραμμή των βλεφαρίδων. Και αμέσως μετά θα το σμοκάρω με την άλλη σκιά ακριβώς από κάτω που χρησιμοποίησαμε στην αρχή. Έτσι να γίνει λίγο πιο βαθύ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ok με τα μάτια, δεν συμφωνείτε? Ώρα να περάσουμε στη μάσκαρα που δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Είναι η Extra Sculpt Volume Mascara. Νομίζω η Kathleen Lights έχει πει στο κανάλι της επανειλημμένα ότι της αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα. Βασικά όχι ότι απλά της αρέσει πολύ, ότι είναι μία από τις πιο αγαπημένες της ever. Οπότε θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου και ανυπομονώ, δεν βλέπω την ώρα
Δεν βλέπω την ώρα, βλέπετε. Έκανα και λογοπαίγνιο. Να τη δοκιμάσω. Λοιπόν, για πάμε να την εφαρμόσουμε. Ωραίο βουρτσάκι έχει. Είναι σε σχήμα έτσι κάπως κλεψίδρας. Και θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ μαλακό. Της χτενίζει τις βλεφαρίδες μου δηλαδή. Αν σας βολεύει να τις ανοιγοκλίνετε, αν ανοιγοκλίνετε τα μάτια σας, να κάνετε blink πάνω στο βουρτσάκι αυτό, η εφαρμογή είναι ακόμα πιο ωραία. Και μιλάω συνέχεια για να δείτε ότι αλήθεια λέω, ένα πέρασμα έχω κάνει μόνο και δείτε τι ωραίο και εντυπωσιακό που είναι το αποτέλεσμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Εντυπωσιάστηκα. Αλήθεια είναι, λερώθηκα λίγο από αυτή την πλευρά, μην δίνετε σημασία. Θα περάσω τώρα στη δεύτερη στρώση από τη δεξιά πλευρά. Φταίει το βουρτσάκι, εγώ που είμαι απρόσεκτη φταίω. Ωραία εφαρμόζεται και κάθεται και η δεύτερη στρώση. Όχι ότι χρειαζόταν, αλλά εντάξει, επειδή είναι τόσο εορταστικό το σημερινό μακιγιάζ, ας έχουμε και πολύ έτσι μπαμ βλεφαρίδες, χωρίς να βάλουμε ψεύτικες. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ. Ψέματα δεν θα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλω highlighter σήμερα. Έχω αυτό εδώ το stick, το οποίο λέγεται Radiant Touch Creamy Stick Highlighter. Είναι στην απόχρωση 100. Είναι μια σαμπανίζε απόχρωση, έτσι θα την έλεγα. Θα το πάρω με το δάχτυλό μου, γιατί νομίζω ότι, παιδιά, είναι ο καλύτερος τρόπος να το εφαρμόζετε στο πρόσωπο και να το βάζετε και πάρα πολύ στοχευμένα στα σημεία που το θέλετε. Ενώ με κάποιο πινέλο μπορεί να σας κουνήσει το foundation, μπορεί να σας μετακινήσει την πούδρα που έχετε βάλει ενδεχομένως από κάτω, οπότε θα το βάλω εδώ σε αυτά τα σημεία που το βάζω συνήθως, πάνω από τα μήλα μου δηλαδή, μπορείτε και πάνω από το ρούζ να το βάλετε λιγάκι και αν νιώσετε ότι χάνετε λίγο από την ένταση του ρούζ να το προσθέσετε και να το τονίσετε. Εδώ στη ράχη της μύτης θα βάλω λίγο, εδώ στη μυτούλα στην άκρη. Συγχωρήστε με για τα άβαφα και τα λεπορημένα νύχια εντωμεταξύ. Έχουν αρχίσει και σπάνε παιδιά και τα έχω αφήσει να ηρεμήσουν και να πάρουν τα πάνω τους. Όπως βλέπετε είναι αρκετά διακριτικό. Αν θέλετε να το τονίσετε, μπορείτε να βάλετε και ένα highlighter σε πούδρα από πάνω. Εγώ δεν θα το κάνω, μου αρέσει αυτή η διακριτική λάμψη που έχει και φαίνεται σαν να είναι το πρόσωπο λαμπερό και να ακτινοβολεί από μέσα προς τα έξω. Αυτά λοιπόν με το highlighter και φυσικά για να κλειδώσουμε αυτό το υπέροχο μακιγιάζ στη θέση του θα χρησιμοποιήσω και setting spray, είναι το Face Makeup Fixer. Εσείς αν φοβάστε ότι θα σας βρέξει τις βλεφαρίδες και θα μεταφερθεί η μάσκαρα στο υπόλοιπο πρόσωπο, βάλτε setting spray πριν να βάλετε μάσκαρα, ok? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το μίσο του είναι τόσο φίνο, τόσο φανταστικό. Δεν αφήνει καθόλου σταγόνες όπως είδατε στο πρόσωπο και ψεκάζει τέλεια. Δηλαδή, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου μίστς αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό είναι λοιπόν το ολοκληρωμένο γιορτινό μας μακιγιάζ για σήμερα. Χρησιμοποιήσαμε αποκλειστικά προϊόντα από την εταιρεία Kiko Milano και όπως βλέπετε το αποτέλεσμα είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring. Φυσικά περιμένω τα σχόλιά σας, θέλω να μου πείτε τι περιμένετε να σας φέρει το 2022 στα σχόλια και θα σας δώσω το επόμενο, να περάσετε υπέροχα τις γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Αν δεν τα πούμε στο ενδιάμεσο θα ξέρετε ότι ξεκουράζομαι λιγάκι, ελπίζω να με συγχωρήσετε. Σίγουρα όμως θα έρθει βίντεο σε λίγες μέρες με τα αγαπημένα της χρονιάς. Φιλιά πάρα πολλά, θα σας δώσω το επόμενο. Bye bye.